ότι το μεταναστευτικό είναι ένα ζήτημα που μάλλον θα το συζητούμε για πολλά χρόνια ακόμα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στις δημόσιες δηλώσεις μας. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να ενώνει την κοινωνία και οι δηλώσεις ενός εκάστου εδώ αλλά και έξω από αυτόν τον χώρο δεν πρέπει να δυναμητίζει αυτή την προσπάθεια. Ως Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μία απόφαση, η οποία είναι συγκεκριμένη και είναι κρυστάλλινη και δεν ήταν μόνο απόφαση της Δημοτικής Αρχής, αλλά ήταν μία διευρυμένη πλειοψηφία που έλεγε με σαφήνεια ότι ζητούμε από την κυβέρνηση και διεκδικούμε την άμεση και γενναία αποσυμφόρηση και την επαναφορά στο επίπεδο σχεδιασμού του 2015 και του 2017. Είμαστε σαφέστατα κατά του σεναρίου της δημιουργίας κλειστής δομής με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την λειτουργία της. Κλειστή δομή ίσον φυλακή. Φαίνεται ότι τουλάχιστον σε αυτό η κυβέρνηση έχει υποχωρήσει αισθητά και αυτό είναι καταρχήν ένα κέρδος. Όταν βρέθηκε εδώ ο κύριος Μηταράκης, είπα ότι κάναμε μία ειλικρινή και επικοδομητική κουβέντα, ακριβώς γιατί είμαστε και εμείς ειλικρινείς και οι φορείς που εξέφρασαν την άποψή τους και η Δημοτική Αρχή και οι Δημοτικές Παρατάξεις, ο καθένας έχει την άποψή του και είναι επικοδομητική γιατί συζητήσαμε. Και το γεγονός ότι ήταν εδώ ένας υπουργός στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καταρχήν ένα κέρδος για τον διάλογο και την δημοκρατία. Προφανώς το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλουμε. Αλλά ήταν μια ειλικρινής κουβέντα. Είμαστε δίπλα στην κοινότητα Πηλίου και δίπλα στο τοπικό συμβούλιο Πηλίου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζουν και βιώνουν πολύ περισσότερο από τον καθένα από εμάς τα τελευταία 5 χρόνια το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Και είμαστε δίπλα τους στην πράξη. Δεν τους χτυπήσαμε την πλάτη, αλλά τους είπαμε ότι αυτό που εσείς ξεκινήσατε μόνο στην κοινότητα Πηλίου, εμείς θα το διευρύνουμε σε όλο το νησί. Γιατί εκτιμούμε ότι η κοακή κοινωνία στο σύνολό της συμπαρατάσσεται με τη δική σας αγωνία. Και εκτιμούμε ότι πάρα πολύ σύντομα αυτές οι υπογραφές θα γίνουν χιλιάδες. Και είναι και αυτός ένας τρόπος διεκδίκησης και έκφρασης της αγωνίας των κόων και ιδιαίτερα των ανθρώπων που ζουν στο Πηλί. Εμείς, έχοντας ιστορική υποχρέωση από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων μας και λαμβάνοντας γνώση όλων όσων έγιναν τότε την ταραγμένη και επίμαχη περίοδο, προτάξαμε ως προτεραιότητα την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκτασης και γι' αυτό, αν και μετράμε 5 μήνες ζωής στα δημοτικά πράγματα, βρέθηκα 5 φορές, επαναλαμβάνω, στην ΕΤΑΔ, γιατί το ήθελα, γιατί αισθάνομαι βαθύτατα την ανάγκη να υπερασπίσω την ιστορία του τόπου μου, να υπερασπίσω τα δημόσια αγαθά και να δώσουμε μία στοιχειωδώς αξιοπρεπή και ανθρώπινη στις επόμενες γενιές, στις νέες γενιές, γιατί η συγκεκριμένη έκταση και αυτή η ακτογραμμή των 500 μέτρων, ουσιαστικά, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί συμπατριώτες, είναι η τελευταία ελεύθερη πρόσβαση, ειδικά στον τέος Δήμο της ΚΟ, προς την θάλασσα. Και είναι το όριο του οικισμού της Νέας Αλικαρνασσού σε σχέση με την θάλασσα. Φανταστείτε λοιπόν εκεί να αναπτυχθεί όλο αυτό το τερατούργημα που υποδεικνύει ουσιαστικά μέσω εκείνης της περιβόητης επιστολής του ο τότε δήμαρχος. Εμείς λοιπόν εκκινήσαμε τις διαδικασίες και έφτασα στο γραφείο του Πρωθυπουργού και βρέθηκα στο Μέγαρο Μαξίμου συζητώντας με τον Υπουργό Επικρατείας, καταθέτοντας επιστολή την οποία την πήρε στα χέρια του ο Πρωθυπουργός, γιατί έτσι κάνεις όταν θέλεις να υπερασπίζεσαι
Δεν κλαις και λες γιατί δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο. Πας πάνω και κατασκηνώνεις και υπερασπίζεσαι. Αυτή είναι η αποστολή του Δημάρχου που δεν κρύβει στο πίσω μέρος του μυαλού του κάτι. Άλλαξε περίτα συμφέροντα των δημοτών. Και τους είπα ότι αυτό πρέπει να παραμείνει ως σημείο αναφοράς σε ό,τι αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα του, στην διάθεση της κοακής κοινωνίας και να παραδοθεί με ήπιες χρήσεις ναυταθλητικών εγκαταστάσεων στις επόμενες γενιές. Και βρέθηκα και ξαναβρέθηκα στην ΕΤΑΤ και ξανασυναντήθηκα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου το επανέλαβα γιατί έστειλα και επιστολή, αυτά που ακριβώς είπα και πριν. Και για να κερδίσουμε το στοίχημα, πρέπει να κινήσουμε μια σειρά διαδικασιών. Και η πρώτη απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι να πάμε σε ανάκληση αυτής της περιβόητης απόφασης που τι λέει, ελάτε να κάνουμε σύμβαση με το ΤΕ, να κάνουμε κολυμβητήριο. Άρα λοιπόν κάνουμε ανάκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην λήψη απόφασης σε επόμενο θέμα για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Τεχνικό Επιμελητήριο, προκειμένου να δώσουμε στην ΕΤΑΔ να καταλάβει ότι ο Δήμος της ΚΟ έχει συγκεκριμένη πρόταση ήπιας αξιοποίησης της περιοχής, από την οποία θα προκύπτει ένα όφελος και για την ΕΤΑΔ, αλλά και για τον Δήμο της ΚΟ, και πάνω απ' όλα θα προκύπτει ένα όφελος διαχρονικά για την τοπική κοινωνία, η οποία θα μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση και ελεύθερη πρόσβαση στην συγκεκριμένη περιοχή και τώρα και στο μέλλον. Υπάρχει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι και πολύ σοβαρή και πολύ ουσιαστική για τη διεκδίκηση του ακινήτου. Θα κληθεί λοιπόν το σώμα σε ένα, στο επόμενο βήμα να ψηφίσει τι, αυτό που αποφάσισε και την προηγούμενη περίοδο. Προγραμματική σύμβαση με το ΤΕ. Εσύρθηκαν λοιπόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ψήφισαν αυτό που εισηγήθηκε ο κύριος Κυρίτσης τότε, δηλαδή την παραχώρηση κατά χρήση, γράφει μια άλλη απόφαση με την οποία σε σχέση με την εισήγηση που έχει ο κύριος Νικηταράς, αν αφαιρέσουμε την προγραμματική σύμβαση για το κολυμβητήριο, είμαστε πιο κοντά. Άρα λοιπόν, εγώ λέω ναι να ανακληθεί η απόφαση, παρόλο που σας λέω έτσι όπως εγγράφει και το θεωρούμε νίκη δική μας και επίσης πολύ θετικό από τη μεριά του κυρίου Κυρίτση, που μέσα στην παραφροσύνη του άλλα έσυρε τους συναδέλφους του να ψηφίσουν και άλλα έγραψε πιο κοντά στο συμφέρον του τόπου. Λέω λοιπόν να ανακληθεί, αλλά το λέω και ευθέως, δεν είμαι απολύτως σίγουρη αν η απόφαση που εσείς θα εισηγηθείτε θα είναι καλύτερη από αυτήν που θα ανακαλέσετε. Γιατί η εισήγηση του κυρίου Νικηταρά είναι πραγματικά για κλάματα. Εδώ υπάρχει περιουσία του κοακού λαού. Και εδώ δεν θέλουμε κανέναν ανταβατζή στο κεφάλι μας για να μας πει σε ποιο μέρος της ζυγαριάς, στο 40, στο 30, στο 50, στο 60, θα βάλουμε αυτή την περιουσία του κοακού λαού. Δεν το τολμάτε, γιατί προφανώς μπορεί την επιστολή να την έδωσε ο κύριος Δήμαρχος στον Πρωθυπουργό, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν παρακολούθησε την εξέλιξη την αμέσως επόμενη ημέρα, όπου ο Πρωθυπουργός της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έκανε σύσκεψη με το Υπουργείο Εσωτερικών και ζήτησε εκεί να είναι αποδοτικότερη σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση της περιουσίας και την επιχειρηματικότητα των Δήμων. Δεν ξέρω, μήπως πήρε και καμιά ιδέα από την επιστολή που τελικά έδωσε ο Δήμαρχος ΚΟ για την αξιοποίηση αυτής της περιουσίας και με την πρόταση που περιγράφεται σήμερα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Τα πράγματα είναι απλά. Είτε υιοθετούμε το αίτημα και την διεκδίκηση του λαού της ΚΟ, που τον έχετε απογοητεύσει, τον έχετε θυμώσει, τον έχετε στείλει στο σπίτι του, να μην πιστεύει στη διεκδίκηση, να μην πιστεύει στον αγώνα.
Και το αίτημα είναι να παραμείνει η περιουσία, το ακίνητο, έτσι όπως περιγράφεται, σε 100% κτήση του Κοακού λαού, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί από αυτόν με δωρεάν χρήση και πρόσβαση ελεύθερη για όλους, χωρίς προϋποθέσεις. Αυτό είναι το αίτημα. Το δέχεστε, ναι ή όχι. Εκεί θα πρέπει να τοποθετηθείτε ξεκάθαρα και με σαφήνεια.